Κύριε Ζουλώτα, καλή χρονιά και πάλι. Και θα ήθελα να ξεκινήσω ακριβώς με αυτό. Πώς μας βρίσκει το Ρήνα γενικότερα η νέα χρονιά που ήδη διανύουμε? Να ευχηθώ και εγώ καλή χρονιά με τη σειρά μου. Μια χρονιά που ξεκίνησε όντως περίεργα, όπως λέτε, παρότι ζούμε ακόμα το κλίμα. Είμαστε ακόμα σε μια περίοδο που σύλλογοι, οργανώσεις, σπίτες κτλ. Ευχές πολλές, που είναι πολύ ευχάριστο. Μια περίοδος που βέβαια στο γίγνεσθε το γεωπολιτικό μας βρίσκει σε μια βεβαιότητα, σε μια ανασφάλεια. Βλέπουμε τα τελευταία γεγονότα στην Ερυθρά Θάλασσα, βλέπουμε πόσο αυτά έχουν επηρεάσει την ναυτιλία. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για το πώς θα κυλήσει αυτή η χρονιά με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ερχόμενος βέβαια καθαρά στον χώρο της ναυτιλίας, να πω ότι με αυτόν τον τρόπο, σε τέτοιες περιστάσεις δύσκολες, η ναυτιλία έχει δείξει πόσο την κοινωνία μας την έχει πάντοτε καταφέρει να τη στηρίξει. Είναι η ραχοκακαλιά της ανάπτυξης, μεταφοράς των προϊόντων. Άρα, ακόμα και σε δύσκολες εποχές, νομίζω ότι θα συνεχίσει να παίζει το ρόλο της. Τώρα, όσον αφορά το Ρήνα, το 2023 στα τέλη μας βρήκε σε μια σημαντική αλλαγή για τον οργανισμό ευρύτερα. Όπως ξέρετε, τα τελευταία χρόνια ο Ρήνα βρίσκεται σε μια τροχιά συνεχούς ανάπτυξης, τόσο στο κομμάτι της ναυτιλίας, που δεν είναι το μόνο βέβαια του οργανισμού, διότι ο Ρήνα αναπτύσσεται σε περισσότερους πυλώνες, ενέργεια, πιστοποίησης, άλλες ανανεώσιμες πηγές κλπ. Η ναυτιλία που βέβαια είναι ο πυρήνας και η ιστορική αναφορά μας, βρίσκεται σε μια συνεχή τροχιά ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Όπως δημοσιεύεται, βλέπουμε από στατιστικές, τις οποίες λέμε εμείς που δουλεύουμε χρόνια στο Ρήνα, αλλά ανεξάρτητοι φορείς. Και πώς μετράτε αυτό? Με τον αριθμό του στόλου που ανεβαίνει, αριθμό πλοίων, το ΝΑΣ, το οποίο έχει μεγαλώσει ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια σε επίπεδα του 10-15% από χρονιά σε χρονιά. Mm-hmm. Σημαντική ανάπτυξη. Το τέλος λοιπόν του 2023 και η αρχή του 2024 μας βρίσκει σε μια εποχή που μέσα σε αυτή την ανάπτυξη ο Ρήνα βρίσκεται στο επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα για να μπορέσει να το κάνει, που θα το πάει σε ένα άλλο επίπεδο ακόμα προσφοράς υπηρεσιών, το κάνει και με τη βοήθεια ενός εξωτερικού επενδυτή, ενός fund, το οποίο όπως ανακοινώθηκε και στο τέλος του έτους του προηγούμενου, επενδύει χρήματα στον οργανισμό, σημαντικά κεφάλαια, μέχρι περίπου ένα 30% των συνολικών revenues του οργανισμού. Αυτά θα είναι κεφάλαια τα οποία θα οδηγήσουν τον οργανισμό σε περαιτέρω ανάπτυξη, οργανική ή με εξαγορές και συγχωνεύσεις με άλλες εταιρείες, όπως έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Εδώ, συγγνώμη, θα διακόψω, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί σε ένα τέτοιο μεγάλο ποσοστό και ένα έτσι πολύ ικανό και σοβαρό φαν, πού στοχεύει, ας πούμε, να αναπτυχθεί ο οργανισμός, σε ποια κατεύθυνση, σίγουρα ναυτιλία, όπως πολύ σωστά είπατε, αλλά και πώς ακριβώς, τι διέβλεψε και μπήκε σε έναν οργανισμό όπως το Ρήνα, ενιογνώμονε ουσιαστικά? Αυτά τα δείκτες ανάπτυξης και προσδοκιών για το μέλλον, νομίζω ήταν αυτές που ήταν attractive για τους επενδυτές. Ένας οργανισμός ο οποίος κοιτάζει μπροστά, ξέρετε ότι τα προηγούμενα χρόνια ο Ρήνα έχει επενδύσει ιδιαίτερα σε νέα εργαλεία στο κομμάτι της ψηφιοποίησης, πολύ σημαντικό νομίζω για το μέλλον, και τώρα μάλιστα περνάμε σε μια άλλο επίπεδο με την τεχνητή ευφυΐα, τα βλέπουμε όλοι καθημερινά. Τα ζούμε καθημερινά, βομβαρδιζόμαστε καθημερινά από νέες εφαρμογές. Μιλάνε όλοι οι ειδικοί, δεν είμαι ειδικός στην τεχνητή ευφυΐα, αλλά θα μιλάμε για μια τελείως νέα αντιμετώπιση του τρόπου δουλειάς και καθημερινότητας με αυτά τα εργαλεία, που ίσως να είναι μια επανάσταση που θα θυμίζει τις εποχές της μετάβασης στη βιομηχανική. Έτσι λένε αυτοί οι οποίοι παρατηρούν αυτούς τους δείκτες και τους βλέπουμε τα πραγματικά δραματικά να μπαίνουν καθημερινά στον τρόπο που δουλεύουμε και κινούμαστε. Νομίζω ότι αυτό ήταν το κύριο στοιχείο. Ο δε καινούργιος μας CEO, έχουμε τη χαρά να έχουμε πάντα στο τιμόνι του οργανισμού τον Ούγκο Σαλέρνο, πρόεδρος πια, αλλά και ένας νέος CEO, Κάρλο Λουτσάτη, ο οποίος αναλαμβάνει το έργο να κάνει αυτή τη μετάβαση με το νέο fund, για να μπορέσουμε να πάμε στην ημέρα αυτή ενός διπλασιασμού ουσιαστικά της εταιρείας. Η εταιρεία αυτή τη στιγμή έχει revenues γύρω στα 800 εκατομμύρια, θα είναι για το 2023, αλλά προβλέπουμε σε ένα στρατηγικό πλάνο της επόμενης τριετίας αυτό να υπερδιπλασιαστεί.
Οι επενδυτές μας λοιπόν νομίζω βρήκανε αυτό το ότι κοιτάζουν μπροστά, έχοντας αναφορά σε μια παράδοση σημαντική χρόνια τώρα. Ο Ρήνα είναι ένας οργανισμός 160 χρόνια ως νεογνώμονας, αλλά καινοτομία, νέες λύσεις, άνθρωποι διαθέσιμοι, νομίζω έκαναν τα στοιχεία. Και στο Γραφείο Ελλάδος, που σίγουρα παίζει ένα σημαντικό ρόλο στον οργανισμό, και εσείς εδώ και ένα χρόνο σχεδόν έχετε αναβαθμιστεί, έχετε προσθεθεί περισσότερο πεδίο ευθύνης σας. Και θα ήθελα με αυτό να επικεντρωθούμε λίγο στο ελληνικό γραφείο, πώς εξελίσσετε τι δικαιοδοσία, τις αρμοδιότητες και γενικά τι ρόλο παίζει το Γραφείο Ελλάδος στον οργανισμό γενικότερα του ΡΥΝΑ. Το Γραφείο της Ελλάδος τα τελευταία χρόνια έχει υπερδιπλασιαστεί σε αριθμό ανθρώπων, γιατί όπως καταλαβαίνετε το γραφείο είναι οι άνθρωποι. Ο ΡΥΝΑ είναι οι άνθρωποι του. Το γραφείο μας λοιπόν εδώ στην Ελλάδα, το οποίο έχει μεγαλώσει, είμαστε πάνω από 70 συνάδελφοι αυτή τη στιγμή που δουλεύουν καθημερινά για το γραφείο μας στον Πειραιά. Γιατί έχει μεγαλώσει? Για το λόγο του ότι η ναυτιλία η ελληνική είναι κάτι που χέρι-χέρι μας έχει προχωρήσει όλα αυτά τα χρόνια, μας δίνει τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης, ειδικά σε εποχές που κάτι παραπάνω περιμένουν οι πελάτες μας από εμάς. Όχι ότι κάναμε μέχρι χθες, αλλά κάτι διαφορετικό μέσα σε ένα βέβαιο πεδίο. Απανθρακοποίηση, νέες τεχνολογίες, τα είπαμε. Βεβαίως. Ίσως να έχουμε ευκαιρία να τα μιλήσουμε λίγο παραπάνω. Θα έρθουμε και αργότερα σε αυτό που είναι πολύ βασικό. Βέβαια. Αυτά λοιπόν όλα τα στοιχεία στην Ελλάδα με ένα στόλο ελληνόκτητο σημαντικό οδηγούν τον οργανισμό να επενδύει συνεχώς περισσότερο σε έμψυχο υλικό εδώ. Άρα έχει γίνει το γραφείο μας του Πειραιά το κέντρο μιας ευρύτερης περιοχής για την Ανατολική Ευρώπη. Μια περιοχή που εκτείνεται από τη Μαύρη Θάλασσα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία. Με σημαντικές, εκεί έχουμε πολλά έργα, επισκευές πλοίων, νέες κατασκευές, σκάφη αναψυχής κλπ. Κατεβαίνει στη Μέση Ανατολή, όπου και εκεί υπάρχουν, όπως καταλαβαίνετε, Ντουμπάι, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, είναι σημαντικές χώρες και αυτές. Η Αφρική και γυρίζουμε πίσω στην Ελλάδα. Άρα είναι μια μεγάλη περιοχή στην οποία ο Πειραιάς είναι το επίκεντρο. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος γιατί εργάζομαι πολλά χρόνια στον οργανισμό και είχα πάντα τις ευκαιρίες να μην πλήττω, να έχω πάντα νέα καθήκοντα και νέες ευθύνες που νομίζω μέχρι τώρα τα έχουμε καταφέρει με όλους τους συναδέλφους αρκετά καλά. Για να αυτό να μας δίνει την ικανοποίηση και, την προσδοκία για κάτι καλύτερο στο μέλλον. Άρα, το γραφείο του Πειραιά πιστεύουμε ότι θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο την χρονιά που μας έρχεται και θα εξακολουθήσει να παραμείνει το κέντρο αυτής της μεγάλης περιοχής, όσο είναι και ένα από τα μεγαλύτερα γραφεία αυτή τη στιγμή του ΡΥΝΑ στον κόσμο, σε συνεργασία και με άλλα πολύ νευραλγικά γραφεία για το κομμάτι των νέων κατασκευών, όπως είναι τα γραφεία μας στο Far East. Στην Νάπο Ανατολή, όπου κατά ψέματα ο μεγαλύτερος όγκος των νέων κατασκευών αναμένεται και ήδη είναι σε εξέλιξη από Κορέα, Κίνα, Ιαπωνία. Σε συνεργασία λοιπόν των γραφείων μας και εξειδικευμένων ανθρώπων, ομάδων εκεί και ομάδων που έχουμε στο γραφείο μας του Πειραιά, προσδοκούμε να προσφέρουμε νέες λύσεις στους πελάτες μας, που είναι όλοι με ένα ερωτηματικό σήμερα για το τι πλοία να χτίσουν. Ακριβώς. Και νομίζω ο ρόλος μας είναι εκεί να προσπαθήσουμε να το ξεδιαλύνουμε αυτό. Επίσης, όσον αφορά και το Γραφείο Ελλάδος, έχουμε και δίνεται και πάρα πολύ βάση και στην εκπαίδευση. Όπως βλέπουμε και εδώ με το Φλήτο Περαίσιο Σέντερ, που βέβαια έχουμε ανέφερθεί και στο παρελθόν και στο πρόσφατο παρελθόν πάρα πολύ σε αυτό. Αλλά έχει αναφερθεί πάρα πολύ και το θέμα της εκπαίδευσης πάρα πολύ και των επιθεωρητών, αλλά και γενικότερα. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε λίγο ακριβώς για το θέμα, για το ρόλο του Γραφείου Ελλάδος, το θέμα της εκπαίδευσης. Μιλήσαμε για τους ανθρώπους. Άρα, όταν λέμε ότι οι άνθρωποι είναι ό,τι πιο σημαντικό μπορεί να έχει ένας οργανισμός όπως ο ΡΥΝΑ, άνθρωποι χωρίς εκπαίδευση και συνεχή εκπαίδευση. Η εκπαίδευση δεν είναι κάτι που συνέβη κάποια στιγμή στον χρόνο, είναι κάτι το οποίο είναι διαρκές, είναι συνεχές. Και ειδικά σήμερα, όπου έχουμε τόσες νέους κανονισμούς, από τότε που ξεκίνησα εγώ σαν νέος επιθεωρητής πριν από αρκετά χρόνια, μέχρι σήμερα. Το πλέγμα των κανονισμών που είναι γύρω από τη δουλειά μας, από το πλοίο και τις ναυτιλιακές εταιρείες, είναι πολλαπλάσιο. Άρα,
η συνεχής εκπαίδευση σε αυτούς τους νέους κανονισμούς, αλλά και στους μελλοντικούς που έρχονται καλπάζοντας, είναι απαίτηση. Τι κάναμε λοιπόν και γιατί το κάναμε στην Ελλάδα, για τον λόγο που αναφέραμε πριν, για τη σημασία του. Το Παγκόσμιο Κέντρο Ανάπτυξης Training για τους πελάτες μας, αλλά και για τους surveyor του Ρίνα, τους επιθεωρητές μας και το προσωπικό μας, είναι στην Ελλάδα. Πριν από λίγα χρόνια λοιπόν ξεκινήσαμε το Global Marine Training, όπως ξέρετε, και είμαστε σε αυτό το χώρο σήμερα εδώ, το οποίο προσφέρει training είτε στις εγκαταστάσεις μας, είτε τα προηγούμενα χρόνια και με επιταχυνόμενα βέβαια στα χρόνια της πανδημίας, όπου δεν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε διαζώσεις training, training online, τα οποία έχουν αποδώσει πολύ, γιατί εύκολα, γρήγορα συνδέουν πολλούς ειδικούς από τον κόσμο, αλλά και πολλούς εκπαιδευόμενους από διάφορα σημεία του κόσμου, και με τις κατάλληλες συνθήκες, και αυτό μπορεί να είναι πολύ αποδοτικό. Άρα ένα κομμάτι είναι το Global Marine Training που προσφέρουμε στους πελάτες μας και συνεχίζει πάρα πολύ δυναμικά να παράγεται και να προσφέρεται με κέντρο το Πειραιά. Το δεύτερο κομμάτι που ξεκινήσαμε την περασμένη χρονιά είναι το Surveyor Academy. Το Surveyor Academy είναι αυτό που κάναμε πάντα στο Ρήνα, να εκπαιδεύουμε τους επιθεωρητές μας, αλλά πλέον πιο οργανωμένα, πιο εντατικά, με επίκεντρο την Ελλάδα, με νέες λύσεις, νέες τεχνολογίες. Χρησιμοποιούμε αρκετά ψηφιακά δίδυμα πλοίων για να μπορούμε να κάνουμε επιθεωρήσεις ή να επιδείξεις πλοίων που δεν μπορούμε να έχουμε κάθε μέρα για να δουν οι επιθεωρητές μας. Αλλά ταυτόχρονα στην περιοχή μας έχουμε και πολλά πλοία τα οποία είναι συνεχώς είτε σε επισκευές, είτε σε λειτουργία, είτε στην Ελλάδα που έχουμε ειδικά πάρα πολλά επιβατικά πλοία όπως ξέρετε, είτε σε ναυπηγεία της ευρύτερης περιοχής. Άρα με κέντρο τον Πειραιά προσφέρει την εκπαίδευση όλο το προσωπικό του Ρήνα. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, και αυτό δεν θα μπορούσε να ενδιαφέρει και πολύ κόσμο. Άλλωστε, ίσως θα ήταν ένα δικό μας εσωτερικό θέμα. Οι συνεργασίες του Ρήνα των προηγούμενων ετών με το Πολυτεχνείο κυρίως, αλλά και με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, είναι μια πηγή συνεχούς ανταλλαγής συναδέλφων, ανθρώπων, νέων μυαλών, ταλέντων, τα οποία αύριο θα στελεχώσουν το Ρήνα, ίσως άλλες εταιρείες. Εμείς προσδοκούμε να τους εκπαιδεύσουμε. Κατάλληλα εδώ θα θέλουμε να τους έχουμε αύριο και εδώ, όσο καθώς είμαστε σε ανάπτυξη. Σας είπα ήδη, έχουμε γίνει πολύ περισσότεροι τα τελευταία χρόνια. Αλλά και να στελεχώσουν και άλλες επιχειρήσεις, γιατί όχι. Άρα η ιδέα δεν είναι μόνο να προσφέρουμε υπηρεσίες στους επιθεωρητές μας και στο προσωπικό μας, αλλά και να εποφεληθούμε, με την καλή έννοια ακριβώς που έχει αυτή η λέξη, των συνεργειών και των συμφωνιών που έχουμε κάνει τα προηγούμενα χρόνια με το Πολυτεχνείο και με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, τώρα, όλη αυτή τη συσσωρευμένη γνώση που έχετε και αποκτάτε συνεχώς και το Γραφείο Ελλάδος και ευρύτερα ο οργανισμός ΣΥΡΙΝΑ όσον αφορά την απανθρακοποίηση, που τα τελευταία χρόνια πλέον και ήδη όσο προχωράμε έρχεται, είναι πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα. Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε από τα καύσιμα. Πού βρισκόμαστε τώρα, και επειδή έχετε και ένα πολύ σοβαρό order book νέων κατασκευών, πώς εξελίσσονται οι νέες κατασκευές όσον αφορά μηχανικά και κυρίως το καύσιμο που επιλέγουν? Αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Αν μπορούσαμε να το απαντήσουμε σήμερα, θα νομίζω ότι θα γινόμασταν πλούσιοι. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να το απαντήσουμε, γιατί ξεκαθαρίζει κάπως ή θεωρητικά, αν μπορούμε να πούμε. Ναι, ξεκαθαρίζει. Από την εμπειρία. Από την πράξη. Από τι βλέπω. Πράξη. Βλέπουμε ότι τα προηγούμενα 1-2 χρόνια ακούστηκαν πάρα πολλές ιδέες για νέα καύσιμα, τα οποία τι είναι τα νέα εναλλακτικά καύσιμα. Το ζητούμενο ποιο είναι? Να μειώσουμε το εκπέμπόμενο διοξείδιο του άνθρακα, κυρίως σαν αέριο θερμοκηπίου. Άρα τι θέλαμε? Καύσιμα που να έχουν λιγότερο άνθρακα. Ή καύσιμα τα οποία προέρχονται, πράσινα καύσιμα επίσης. Καύσιμα δηλαδή τα οποία κατά την παραγωγή τους έχουν δεσμεύσει ίσως τον άνθρακα, ή προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, άρα δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον με επιπλέον διοξείδιο. Ακούστηκαν πολλές λύσεις. Πόσο αυτές οι λύσεις μπορούν να εφαρμοστούν στην ναυτιλία, είχαμε πάντα ερωτηματικά. Γιατί μιλούσαμε για την αμμονία. Μια εξαιρετική ιδέα όσον αφορά το να μπορώ να μεταφέρω, τι είναι η αμμονία, να μεταφέρω το μόριο του υδρογόνου, γιατί έχει το υδρογόνο, να μεταφέρω λοιπόν με έναν τρόπο το μόριο του υδρογόνου για να μπορώ να το κάψω, που είναι καύσιμο. Η αμμονία όμως ξέρουμε είναι φοβερά τοξική για το περιβάλλον. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Πάρα πολύ δύσκολη για ένα ναυτικό αύριο, ο οποίος θα δουλεύει σε ένα τέτοιο πλοίο. Υπάρχουν λοιπόν πολλά τέτοια ερωτηματικά, τα οποία νομίζω φρέναραν ιδέες που βιαστικά ίσως βγήκαν. Και με αποτέλεσμα αυτό να έχει αντίκτυπο και στα πλοία, τα οποία
έχουν γίνει κάποια έτοιμα να μπορούν να καίνε τέτοια καύσιμα, αλλά όπως ξέρετε αυτό απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Εμείς πιστεύουμε περισσότερο σε μια μετάβαση η οποία πρέπει να γίνεται κάθε μέρα, ίσως ήδη έχουμε αργήσει, κάθε μέρα και σταδιακά. Δηλαδή τι θέλω να πω. Αν αποφασίσουμε ότι έχουμε ένα στόχο το 2050 να έχουμε μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, επειδή το συμφωνήσαμε να είναι έτσι, και αποφασίσουμε όλοι το 2049 να κάνουμε κάτι και το κάνουμε τέλεια, αποκλείεται ποτέ να πετύχουμε αυτό που πρέπει για τον πλανήτη. Ακριβώς. Το ξέρουμε πολύ, πολύ καλά πια, το έχουμε μπεδώσει. Άρα η πορεία είναι που θα μας φέρει στο αποτέλεσμα του πλανήτη και όχι το αποτέλεσμα αυτό καθεαυτό. Αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει σταδιακά. Σταδιακά με καύσιμα τα οποία τα έχουμε διαθέσιμα. Η ναυτιλία πρέπει να μπορεί να κινείται. Πρέπει να κινείται παντού στον κόσμο. Ξέρετε ότι δεν είναι μία η ναυτιλία. Υπάρχουν πολλές ανάγκες. Υπάρχουν τοπικές ανάγκες. Υπάρχουν ανάγκες σύνδεσης υπήρων. Τα πλοία πάνε παντού. Ακριβώς. Και αυτό το πλέγμα του παγκόσμιου εμπορίου το υποστηρίζουν με καύσιμα τα οποία πρέπει να μπορούν να τα βρουν, να είναι διαθέσιμα σε επαρκείς ποσότητες. Και βέβαια, ας μιλήσουμε για το θέμα της τιμής, είναι ένα άλλο θέμα, αλλά και αυτό παίζει ένα ρόλο στην ευρύτερο κόστος των προϊόντων για μας. Άρα, η απάντηση είναι, εκ των πραγμάτων, τι βλέπω. Βλέπω ότι πολλοί πελάτες μας, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν, να εκμοντερνήσουν το στόλο τους, πηγαίνουν σε συμβατικές λύσεις καυσίμων προσωρινά. Χτίζουν πλοία λοιπόν με τελευταίες τεχνολογίες μηχανές, ό,τι καλύτερο μπορεί να υπάρχει σήμερα. Με πλοία τα οποία έχουν βελτιωστοποιημένη κατανάλωση λόγω καλύτερης γάστρας ή άλλων βοηθημάτων και με συμβατικό καύσιμο. Και ένα δεύτερο καύσιμο, το οποίο βέβαια σε κατηγορίες πλοίων έχει σημαντικό μερίδιο, είναι το φυσικό αέριο, το LNG, στο οποίο όπως ξέρετε και εμείς ως Δρίνα έχουμε επενδύσει προσπαθώντας να το πάμε ένα βήμα πιο πέρα και με την ιδέα του Gas Reformer να παράγουμε υδρογόνο επί του πλοίου, τόσο υδρογόνο όσο το πλοίο χρειάζεται. Άρα να μην έχουμε κανένα πρόβλημα μεταφοράς, bunkering ή αποθήκευσης του υδρογόνου που είναι πάρα πολύ δύσκολη. Παράγουμε μόνο όσο χρειάζεται και τόσο όσο να μειώσουμε το αποτύπωμα του πλοίου όσα εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα για να είμαστε σύνομοι με βάση τους στόχους των κανονισμών. Τεχνικά, και το ρωτάω και ως ναυπηγός κύριε Ζολότα, μπορεί και σε ποιο βαθμό να κερδίσει η εξέλιξη της κατασκευής τεχνολογίας, όπως είπατε, γάστρα, ή και η εξέλιξη της ίδιας μηχανής με το συμβατικό καύσιμο, να καίει λιγότερο, να αποδίδει περισσότερο. Υπάρχει περίπτωση να φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο που να μειωθεί έστω αισθητά αυτό και χρησιμοποιώντας ίσως και τεχνικές λύσεις, το δεύτερο ίσως είναι αυτό το ερώτημα, όπως είναι το carbon capture, να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο με τα συμβατικά καύσιμα. Είμαστε σε μια τέτοια εξέλιξη που να πούμε όντως είναι μια ικανοποιητική μετάβαση και να μειώσουμε έστω και με αυτόν τον τρόπο αισθητά τις εκπομπές. Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί δεν είναι μόνο το να βρούμε ένα μαγικό καύσιμο το οποίο θα τα πετύχει όλα. Όντως πρέπει να κάνουμε πολλή δουλειά και στα υφιστάμενα πλοία, τα οποία ίσως για πολλά χρόνια δεν ενδιέφερε. Πολλά από αυτά ήταν απλά ένα παράλληλο κομμάτι στη θάλασσα με μία πλώρη και μία πρίμη, η οποία κινείται με μία μηχανή που ήμασταν αδιάφοροι για το πόσο, ποια είναι η απόδοσή της. Υπάρχουν λοιπόν νομίζω περιθώρια τόσο στις μηχανές εσωτερικής καύσης, τις υπάρχουσες μηχανές, με το υπάρχον καύσιμο, με τεχνολογίες όπως είναι ανάκτηση θερμότητας, άλλες τεχνολογίες για να μπορέσουν να βοηθήσουν τους κινητήρες να έχουν μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης. Εσείς ως νεογνώστες δουλεύετε πάνω σε αυτό, προτείνετε τους πελάτες. Ναι. Βέβαια. Προτείνουμε πολλές λύσεις σε συνδυασμό και με ναυπηγεία και οργανισμούς ή ερευνητικά κέντρα. Γιατί ξέρετε, δεν μπορεί ποτέ να γίνει. Είναι μια μεγάλη μετάβαση που δεν μπορεί να γίνει ποτέ από έναν. Mm-hmm. Από κανέναν, μόνο από έναν νεογνώμονα ή μόνο από έναν, από ένα ναυπηγείο. Πρέπει όλοι να συνδυάσουμε τις δυνάμεις μας. Γι' αυτό και έχουμε και πρωτοβουλίες, όπως για παράδειγμα πριν από περίπου 2 χρόνια ξεκινήσαμε την Επιτροπή Απανθρακοποίησης του Ρήνα, στην οποία εκεί με πλειοκτήτες και τεχνικούς τους συζητάμε αυτές τις λύσεις, παίρνουμε ιδέες, μεταφέρουμε ιδέες, γιατί πιστεύουμε ότι αυτή η ανταλλαγή απόψεων είναι απαραίτητη, ώστε και εμείς εκεί που μπορούμε να μεταφέρουμε και να διερευνήσουμε περαιτέρω, ώστε να έρθουμε με λύσεις βιώσιμες. Γιατί δεν μιλάμε ακαδημαϊκά μόνο. Πρέπει να μιλάμε και με τα πολυτεχνία, με τους ανθρώπους οι οποίοι παράγουν νέες ιδέες, αλλά στο τέλος πρέπει να είναι εφαρμόσιμες, βιώσιμες και να μπορούν να μας πάνε στο μέλλον. Άρα,
λειτουργούμε σε συνεργασία με πολυτεχνία, με ερευνητικά κέντρα, για να μπορούμε να έχουμε νέες ιδέες και προτάσεις, και βέβαια παράγουμε και οι ίδιοι τέτοιες λύσεις, πάντα σε συνεργασία με ναυπηγεία, στο Far East, στην Ευρώπη ή όπου αλλού τέτοιες λύσεις είναι απαιτούμενες. Μην ξεχάσω, συγγνώμη που θέλω να μακρηγορήσω, αλλά πάμε στο κομμάτι των νέων πλοίων που είναι σημαντικό. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν χιλιάδες πλοία στο νερό. Βέβαια. Αυτά τα χιλιάδες πλοία θα ταξιδεύουν και τα επόμενα χρόνια, θα ρυπαίνουν περισσότερο ή λιγότερο ανάλογα με το τι έχουμε μπορέσει και να το τροφοδοτήσουμε με καύσιμο, αλλά εκεί δεν έχουμε πολλές επιλογές στα υπάρχοντα πλοία, και πόσο ίσως να μπορούμε να τα βελτιώσουμε. Άρα ένα άλλο μεγάλο κομμάτι στο οποίο το γραφείο μας εδώ αλλά και ο οργανισμός ευρύτερα στοχεύει είναι η βελτιστοποίηση των υπαρχόντων πλοίων. Λύσεις λοιπόν για τα υπάρχοντα. Για παράδειγμα, είχαμε μιλήσει με εταιρείες εδώ στην Ελλάδα που έχουν πλοία που διαπιστώσαμε, κάναμε μία ανάλυση και διαπιστώσαμε ότι ήταν περισσότερο νερό ενεργοβόρα από το μέσο όρο, bulk carriers, και προτείναμε μία λύση η οποία είχε συνδυασμό παρέμβαση στην προπέλα, παρέμβαση με άλλα energy saving devices όπως τα λέμε, με σκοπό όλο αυτό και με μία μελέτη που θα γινόταν και γίνεται τώρα συνολικά για όλη αυτή την κατηγορία των πλοίων, να γίνει πιο βιώσιμο και οικονομικά. Γιατί καταλαβαίνετε, ο κάθε πλοιοκτήτης δεν μπορεί να επενδύσει πάντα αυτά τα χρήματα όταν δεν ξέρει αύριο πώς θα είναι το μέλλον. Άρα, ένα κομμάτι είναι τα νέα πλοία και το άλλο είναι τα υπάρχοντα. Κύριε Ζολώτα, αναφερθήκαμε λίγο στους περιβαλλοντικούς κανονισμούς, αλλά ένας πολύ σημαντικός που έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή είναι το EU ETS. Ουσιαστικά είναι το σύστημα εμπορίας ρήπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε σε αυτό τώρα πώς ο ΡΙΝΑ συμβουλεύει ή ασχολείται σε σχέση με την εφαρμογή αυτού του κανονισμού. Όντως, μιλήσαμε για τους κανονισμούς οι οποίοι μας πάνε μέχρι το 2050, αλλά αυτόν τους κανονισμούς τους η Ευρώπη έχει τρέξει λίγο νωρίτερα. Ίσως πολλοί να διαφωνούμε και λίγο με αυτή την μη συγχρονισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού με την Ευρώπη που δημιουργεί πολλά τεχνικά προβλήματα στις εταιρείες. Είναι ένα μονομερές μέτρο. Βέβαια. Αλλά η Ευρώπη λέει ότι εγώ θέλω να δείξω το δρόμο. Εκεί λοιπόν τώρα έχουμε την εφαρμογή από φέτος του συστήματος ETS, άρα οι εταιρείες αρχίζουν να προετοιμάζονται. Σε αυτή την προετοιμασία που ήδη έχει ξεκινήσει, γιατί έχουμε το EU MRV, το Monitoring Reporting and Verification System, άρα οι εταιρείες έχουν μάθει και οργανώνουν κάθε χρόνο να παραδίδουν τους ρήπους που έχουν εκπέμψει. Όμως τώρα πλέον αυτό δεν είναι μόνο μία συλλογή στοιχείων, έχει κόστος. Κόστος γιατί πλέον θα πρέπει να καταθέσουν τους αντίστοιχους ρήπους σαν allowances. Και επομένως αυτό μπορεί να είναι σημαντικό κόστος στο operational κόστος της εταιρείας τελικά. Ο κανονισμός EU ETS και ο επόμενος που έρχεται, ο Fuel EU Maritime, που έχει να κάνει με το περιεχόμενο άνθρακα μέσα στο εκάστοτε καύσιμο, ακόμα και αν είναι εναλλακτικό, και εκεί οι εταιρείες θα πληρώνουν για την ποσότητα του άνθρακα που υπάρχει μέσα στο καύσιμό τους, σταδιακά, από την επόμενη πέρα χρονιά. Από τις εκπομπές, πέρα από τις εκπομπές, το τι... Ναι, το τι περιέχει. Αυτό είναι το Fuel EU Maritime. Αυτοί οι δύο κανονισμοί έχουμε κάνει κάποιες μελέτες για πελάτες μας, για κάποιες κατηγορίες πλοίων, μπορεί να σημαίνουν μια αύξηση κόστους ετήσιου του 30%. Που σημαίνει ότι είναι ένα σημαντικό κονδύλι. Τώρα τι κάνουν οι εταιρείες για να το αντιμετωπίσουν? Γιατί δεν είναι εύκολο να το απορροφήσεις αυτό το 30%. Ξέρουμε όλοι ότι θέλουμε να απευθυνθούν στους ναυλωτές τους, γιατί τελικά υπάρχει το polluter pays principle της Ευρώπης, άρα όποιος ρυπαίνει πληρώνει. Αυτό δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο πώς θα υλοποιηθεί. Όμως στο τέλος της ημέρας θα έχουμε σκοπό να μαζέψουμε αυτά τα στοιχεία, να τα δώσουν με έναν τρόπο ουδέτερο οι εταιρείες προς τους, και αδιάβλητο μάλλον, οι εταιρείες προς τους πελάτες, τους ναυλωτές τους, ώστε να εισπράξουν από εκείνους τα αντίστοιχα ποσά που αντιστοιχούν για το ταξίδι. Τώρα αυτό δεν είναι τόσο εύκολο να το κάνει κανείς με μολύβι και χαρτί. Είμαστε εδώ στο... Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Πώς ακριβώς αυτή η υποδομή που έχει εδώ και 2 χρόνια, ουσιαστικά μοναδική υποδομή του ΡΙΝΑ σε παγκόσμιο επίπεδο του οργανισμού, τουλάχιστον λειτουργεί προς αυτή την κατεύθυνση? Όταν είχαμε πει πριν από χρόνια ότι ο ΡΙΝΑ επενδύει στις ψηφιακές τεχνολογίες, αυτό έπρεπε να γίνει με κάποιο πράξη και να εκφραστεί. Αυτό είναι το Fleet Operation Center, το έχουμε παρουσιάσει στο παρελθόν. Σε σχέση με τους... Είναι ένα
μια καινούργια πλατφόρμα διαχείρισης τόλου όλων των ψηφιακών εργαλείων. Δεν είναι ένα πράγμα μόνο. Όλα τα ψηφιακά εργαλεία του Ουρίνα ή μιας ναυτιλιακής εταιρείας αύριο μπορούν να φιλοξενούνται σε μια αντίστοιχη εγκατάσταση. Με τι σκοπό? Εδώ έχουμε την οπτικοποίηση ουσιαστικά όλων των δεδομένων που φτάνουν. Τα οποία δεδομένα δεν αρκεί μόνο να φτάσουν, πρέπει και κάποιος να αξιοποιηθούν. Άρα έχουμε βελτιστοποίηση, optimization της λειτουργίας του κλείου, route optimization, άρα της εκάστοτε ταξιδιού. Μια και μιλήσαμε όμως για το ETS συγκεκριμένα, ένα από τα εργαλεία είναι να μπορέσουμε ανά ταξίδι να μαζέψουμε τα στοιχεία, να οργανώσουμε, να καταγράψουμε τις εκπομπές στο συγκεκριμένο ταξίδι, ώστε να τις παρουσιάσουμε με ένα κατάλληλο τρόπο, έτσι ώστε ο πλειοκτήτης να ζητήσει από τον αυλωτή του να τα αντίστοιχα ποσά και allowances για να τα καταθέσει στο τέλος του έτους στο ταμείο. Άρα μπορεί να ξεκινήσει από τώρα. Αυτή η χρονιά του 24 είναι η χρονιά που θα αρχίσουμε να μετράμε και να πληρώσουμε μετά. Άρα καλό είναι ήδη, πολλοί πελάτες μας έχουν ενεργοποιηθεί, είτε ίδιοι είτε με αυτά τα εργαλεία που προσφέρουμε και εμείς ψηφιακά. Βλέπουμε εδώ μια μικρή εικόνα του πώς μπορεί να είναι. Τέτοια εργαλεία τα οποία θα τους βοηθήσουν στο τέλος της χρονιάς να παρουσιάσουν τα στοιχεία οργανωμένα. Όμως, επειδή δεν μπορεί να, ένα πλοίο στη διάρκεια της χρονιάς μπορεί να έχει πολλά ταξίδια, μπορεί να έχει περισσότερα ναύλα, περισσότερους ναυλωτές, δεν αρκεί να γίνει μία φορά στο τέλος της χρονιάς παρουσίαση των στοιχείων, μπορεί να χρειάζεται να γίνει ανά ταξίδι. Αυτά τα εργαλεία τα ομαδοποιούν για να μπορούν ανά ταξίδι να κλείνει ο κύκλος και με το αντίστοιχο ETS. Από την εμπειρία σας τώρα, δύο χρόνια, πόσο, αν μπορούμε να πούμε, θα το θεωρώ ότι είναι αξιόπιστη η παρακολούθηση του πλοίου και αν βελτιώνεται συνεχώς? Γιατί είπαμε σε πραγματικό χρόνο γίνεται η παρακολούθηση. Είναι πολύ περισσότερο αξιόπιστη από ό,τι ήταν τα παραδοσιακά noon reports, αυτά τα οποία οι εταιρείες, τα πλοία έστελναν στις εταιρείες, όπου ο ανθρώπινος παράγοντας, το λάθος, μια απροσεξία, οδηγούσε σε αποτελέσματα τα οποία, αν δούμε διαγράμματα που προέρχονται από αυτά τα συστήματα σε σχέση με διαγράμματα που έχουν γίνει χειροκίνητα, βλέπουμε ότι υπάρχει μια τεράστια απόκληση. Άρα, όπως λέμε, garbage in, garbage out. Ό,τι τροφοδοτήσεις τα συστήματα, αντίστοιχα θα πάρεις και αν δεν τροφοδοτήσεις με κατάλληλα στοιχεία, θα πάρεις και λάθος στο τέλος αποτέλεσμα. Καλή συλλογή λοιπόν στοιχείων με data collectors είναι ότι καλύτερο για να μπορούμε να έχουμε την εικόνα του πλοίου. Αν γίνεται με τρόπο manual, χειροκίνητο, η εισαγωγή των στοιχείων, πάλι με τον κατάλληλο τρόπο μπορούμε να τα φιλτράρουμε για να μπορούμε να έχουμε αξιόπιστα στοιχεία. Άλλωστε είπαμε ότι το ETS, για το οποίο μιλάμε τώρα, βασίζεται στο MRV που νομίζω οι εταιρείες πλέον έχουν ομαλοποιήσει τον τρόπο που συλλέγουν τα στοιχεία και είναι αρκετά αξιόπιστα πια. Τώρα θα ήθελα να δούμε, πάλι να μπείνουμε στο θέμα των περιβαλλοντικών εξελίξεων, αλλά από την πλευρά του λεγόμενου ESG. Λοιπόν, γίνεται πάρα πολύ λόγος αυτό το κομμάτι. Το ESG, λοιπόν, όσον αφορά ποιες κινήσεις γίνεται ορίνα προς αυτή την κατεύθυνση και γενικά τι προτείνετε στους πελάτες, πόσο σοβαρό είναι το θέμα αυτό, γιατί βλέπουμε ότι ήδη σε κάποιες μεγάλες εταιρείες είναι κάποια κριτήρια με βάση το ΕΕ να γίνονται κάποιες δράσεις και από το 27 ακούω ότι πρέπει να σιγά σιγά γίνεται και σε μια πιο από εθελοντική περνάει και μια πιο υποχρεωτική βάση να έχουν οι εταιρείες κάποιες δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Για μιλήστε μας λίγο πού βρισκόμαστε τώρα όσον αφορά τα ESG κριτήρια. Νομίζω η ναυτιλία εφαρμόζει τα κριτήρια αυτά ήδη εδώ και πολλά χρόνια, γιατί πρώτα-πρώτα έχει πάρα πολλούς κανονισμούς και πολλούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς, ξεκινώντας από το περιβάλλον, γιατί στο ESG το πρώτο είναι το περιβάλλον. Άρα, τόσο όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, όσον αφορά τη διαχείριση. Πόσα χρόνια έχουμε τώρα, πάνω από 20 χρόνια έχουμε τον κώδικα ασφαλούς διαχείρισης, ο οποίος εφαρμόζεται από όλες τις εταιρείες και είδαμε τα αποτελέσματά του από τα πρώτα χρόνια μέχρι σήμερα. Άρα νομίζω ότι στο κορμό όλων των ναυτιλιακών εταιρεών τα κριτήρια του ESG, λίγο ή πολύ, βρίσκονται. Τώρα, το ESG σαν ακρόνυμο, νομίζω ότι έρχεται όλα αυτά να τα μαζέψει, να τα συνθέσει, να τα οργανώσει, να τα παρουσιάσει, ώστε να μπορεί να είναι αντιληπτά και από τρίτους. Γιατί στο μέλλον, και μιλώντας πριν, μιλούσαμε για απανθρακοποίηση. Αναφέρατε λίγο το κομμάτι της δέσμευσης άνθρακα, carbon capture. Βέβαια. Carbon capture θα παίξει τεράστιο ρόλο, πιθανόν, στο μέλλον. Και
ήδη ερευνούμε και εμείς, αλλά και πάρα πολλές εταιρείες που θέλουν να παράγουν τέτοια μηχανήματα, λύσεις για υπάρχοντα πλοία ή για νέα πλοία. Οι χρηματοδοτήσεις, τα κόστη αυτά είναι πάρα πολύ υψηλά. Για να μπορέσουν λοιπόν τράπεζες, Ινστιτούτα χρηματοδότησης να φτάσουν στο σημείο να χρηματοδοτήσουν τέτοιες λύσεις, πρέπει να δουν από την ναυτιλία ότι πληρούνται κριτήρια. Όπως είναι τα κριτήρια τα οποία έχουν θεσπίσει οι τράπεζες ή οι άλλοι οργανισμοί. Αυτά νομίζω ότι έρχονται και δένουν με το ESG, διότι μια εταιρεία η οποία έχει φτιάξει ένα ESG report, άρα μπορεί να δείξει σε τρίτους πόσο οι δράσεις οι οποίες κάνει, ο τρόπος που διαχειρίζεται, το πώς βλέπει το μέλλον, καλύπτει όλα αυτά τα θέματα, και άρα και να, αυτοί οι οποίοι προβλέπεται να βοηθήσουν χρηματοδοτικά ή με άλλο τρόπο να μπορούν να επενδύσουν στις εταιρείες αυτές. Άρα θέλω να πω ότι η υποχρεωτικότητα δεν έρχεται από μία ανάγκη η οποία, πώς να το πω, επιβάλλεται χωρίς κάποιο λόγο. Επιβάλλεται γιατί θα πρέπει όλοι να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας σε αυτό το στόχο. Άρα νομίζω ήδη το έχουμε. Ορίνα πολλά χρόνια τώρα, βέβαια, αυτές τις αρχές τις εφαρμόζει ο ίδιος σε πελάτες μας. Εδώ μπαίνουμε στο κομμάτι το συμβουλευτικό. Mm-hmm. Έχουμε με πολλές εταιρείες συνεργαστεί για να συμβουλεύσουμε πώς θα μπορέσουν να οργανώσουν αυτό που ήδη κάνουν. Άρα να τους κάνουμε μία ανάλυση στο που βρίσκονται, καταρχάς μια ακτινογραφία, ας το πούμε έτσι, στο που βρίσκονται όσον αφορά αυτά τα κριτήρια, και να προτείνουμε λύσεις ώστε αυτά να τα μεθοδεύσουν, να τα οργανώσουν και να μπορούν μετά να τα παρακολουθούν και να τα παρουσιάζουν και σε τρίτους. Άρα εμείς ως οργανισμός συμβουλευτικά είμαστε εδώ για τις εταιρείες, να μπορούμε να τις στηρίξουμε σε αυτή την προσπάθεια, αλλά είμαι πολύ αισιόδοξος ότι δεν είναι κάποιο δύσκολο βήμα για την ναυτιλία, το έχουμε ήδη. Μάλιστα, πολύ ωραία. Πολλά θέματα. Τώρα θα ήθελα λίγο, σε συνέχεια αυτό που είπαμε, και ως καταλαβαίνω ότι οι πολλές αρμοδιότητές σας δεν αφήνουν πάρα πολύ χρόνο, αλλά εφόσον κάνετε αυτό που αγαπάτε, βρίσκετε χρόνο, και δεν εννοώ τίποτε άλλο από το ΕΛΗΝ, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας, το οποίο είστε αντιπρόεδρος. Εκεί γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά, γινόταν πάνω τα τελευταία 50 χρόνια, πολύ περισσότερο τώρα, γιατί βλέπουμε ότι η ανάγκη και η εξέλιξη της τεχνολογίας, όπως το συζητάμε τόση ώρα, είναι πάρα πολύ σημαντική να βρισκόμαστε κι εμείς με ελληνικά Ινστιτούτα σε αυτό το τομέα. Και ήθελα να μας πείτε λίγο για το ΕΛΗΝΤ, και με αφορμή αυτό, πού βρισκόμαστε από άποψη έρευνας και ανάπτυξης νέων τεχνολογιών καινοτόμων, κυρίως όσον αφορά την ναυτιλία. Το ΕΛΗΝΤ, έχω την τιμή όντως να είμαι αντιπρόεδρος αυτή τα τελευταία χρόνια, με ένα εξαιρετικό διοικητικό συμβούλιο και πρόεδρο. Είναι ένα Ινστιτούτο το οποίο είχε υπηρετηθεί από εξαιρετικές προσωπικότητες τα προηγούμενα χρόνια. Ίσως είχε λίγο περισσότερο ανάγκη εξωστρέφειας, όμως η δουλειά που έχει κάνει τα τελευταία 50 χρόνια, όπως αναφέρατε, είναι σημαντική. Και ποια ήταν η δουλειά του πάντα? Η δουλειά ήταν να φέρει κοντά ανθρώπους ακαδημαϊκούς, ανθρώπους της ναυτιλίας, της πράξης, της βιομηχανίας, προμηθευτές εξοπλισμού, λύσεων βιομηχανικών, σπουδαστές, όλους λοιπόν από όλα τα επίπεδα, και σαν καταλήτης να τους φέρει κοντά με κύριο γνώμονα και το ετήσιο συνέδριο το οποίο κάνουμε κάθε χρόνο και έγινε το Δεκέμβριο, νομίζω με περισσότερη επιτυχία από ό,τι άκουσα παρά ποτέ. Αυτό ήταν είναι ο κύριος στόχος του. Άρα, φέρνοντας όλες αυτές τις πλευρές μαζί και προσπαθώντας το ακαδημαϊκό να το παντρέψει με αυτό που η βιομηχανία αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη, ήδη έχει εκπληρώσει ένα μεγάλο μέρος του σκοπού του. Τώρα, τι κάνουμε στην Ελλάδα ευρύτερα γι' αυτό, πέραν του ΕΛΗΝΤ? Νομίζω και στο τελευταίο συνέδριο είδαμε αρκετές παρουσιάσεις εργασιών πολύ ρεαλιστικών και όχι μόνο θεωρητικών, ακαδημαϊκών. Είχαμε ένα στρογγυλό τραπέζι με startups που μας χαροποιεί, γιατί πραγματικά όταν βλέπεις ότι υπάρχουν νέοι άνθρωποι, νέες ιδέες, εκεί που νομίζεις ότι όλα πλέον τα έχουμε ανακαλύψει, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα βήμα ακόμα περισσότερο να γίνει. Δεν μπορούμε να πούμε ότι στην Ελλάδα το περιβάλλον είναι πάντα το ιδανικό. Mm-hmm. Να πατάμε στα πόδια μας. Έχουμε πολλά βήματα, και αυτό δεν είμαι εγώ αρμόδιος να το αναλύσω, είναι άλλοι πολύ περισσότερο αρμόδιοι. Το ζω μόνο, όπως πολλοί άλλοι από εμάς. Δεν ενθαρρύνονται πάρα πολύ πρωτοβουλίες νέων ανθρώπων, δεν στηρίζονται. Πολλοί νέοι άνθρωποι
τα προηγούμενα χρόνια και εξακολουθούν να φεύγουν εκτός Ελλάδος για να μπορούν να ξεκινήσουν τέτοιες ιδέες όπου βρίσκουν πιο γόνιμο έδαφος. Λοιπόν, νομίζω ότι η πολιτεία μας, εμείς οι ίδιοι, σαν πολίτες, γιατί η πολιτεία είμαστε εμείς οι ίδιοι οι πολίτες, πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Θα ήθελα να πείτε έτσι τη δική σας αίσθηση για το όλα αυτά που αντιμετωπίζει η ελληνική ναυτιλία, νέοι κανονισμοί. Κυρίως αυτή η αβεβαιότητα της εφαρμογής των νέων κανονισμών, αλλά και κυρίως το καύσιμο του μέλλοντος και πόσο και τι σημαίνει αυτό για την ανανέωση του στόλου. Δεδομένου ότι η ελληνική εταιρεία αποτελείται και από μικρές, από μεσαίες και από μεγάλες εταιρείες. Σε ποιο βαθμό λέτε θα τη δυσκολέψει ή θα βγάλει κάποιες από αυτές εκτός παιχνιδιού, ή δεν θα επηρεάσει και πολύ? Θέλω την αίσθησή σας για την εξέλιξη με βάση όλο αυτό που αντιμετωπίζει η ελληνική ναυτιλία και παγκόσμια βέβαια, αλλά ας επικεντρωθούμε στην ελληνική. Σαν Έλληνας και σαν περήφανος για αυτό το οποίο έχουμε κάνει για την ναυτιλία μας, θέλω μέσα μου η ναυτιλία μας η ελληνική να συνεχίσει και νομίζω ότι θα συνεχίσει να πρωτοστατεί. Τώρα το ζητούμενο αν θα είμαστε πρώτοι, αν οι Κινέζοι θα είναι λίγο πρώτοι ή σε ποιο κατηγορία θα είμαστε περισσότεροι ή λιγότερο, αυτό είναι κάτι άλλο. Νομίζω ότι έχουμε τα συστατικά για να μπορεί η ελληνική ναυτιλία, η ελληνόκτητη ναυτιλία να πρωτοστατεί και τις επόμενες δεκαετίες. Και τα συστατικά είναι οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι συνεχιστές αυτής της παράδοσης, το DNA, αυτό που λένε κάποιοι ότι υπάρχει στο αίμα μας, το αλμυρό, νομίζω ότι παίζει ρόλο. Δεν είναι μόνο μία λέξη για να τη λέμε μεταξύ μας. Βέβαια, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Οι εποχές αλλάζουν. Δεν μπορούμε να μείνουμε στις δάφνες του παρελθόντος και σε πρακτικές του παρελθόντος. Αυτό είναι μια φοβερή, όμορφη, δυνατή αναφορά. Μίλησα πριν για τον οργανισμό μας, το Ρήνα. Ο Ρήνα έχει 160 χρόνια, είναι από τους ιδρυτικά μέλη του Άγιαξ. Είναι ένας ιστορικός οργανισμός. Αλλά δεν μπορεί να μείνει σε αυτό. Πρέπει να κοιτάζει μπροστά. Αυτό είναι μια καλή βάση για να μπορεί να πατήσει για το μέλλον. Αυτό νομίζω πρέπει να κάνει η ελληνική ναυτιλία και το κάνει. Πάντα με τη σταθερότητα που έχει, με σύνεση, κοιτάζοντας την ανανέωση του στόλου, την κατάλληλη τοποθέτηση στις αγορές με τα κατάλληλα πλοία. Αυτή τη στιγμή εξακολουθούμε να ελέγχουμε σημαντικό κομμάτι των πλοίων. Βλέπουμε LNG carriers, σημαντικές επενδύσεις, αλλά και βέβαια στα tankers και σε άλλους τομείς. Οι Έλληνες πρωτοστατούν παντού. Όμως, πρέπει να νομίζω ότι κάποιοι από τις εταιρείες, όπως πάντα, θα τολμήσουν περισσότερα, θα δώσουν την ευκαιρία να έχουμε και νέες λύσεις, θα δείξουν το δρόμο, μεγαλύτερες εταιρείες σε πιο μικρές. Ίσως να δούμε βέβαια. Είδατε ο Πειραιάς συνεχώς έχει μια. Μειώνονται ο αριθμός των εταιρεών. Είναι ήδη αρκετές, εξακολουθούν να είναι αρκετές εκατοντάδες, αλλά δεν είναι αυτές που ήταν κάποτε πάνω από χίλιες εταιρείες. Άρα υπάρχει μια συρρήκνωση. Όμως αυτό δεν με τρομάζει ότι θα μπορούμε τα επόμενα χρόνια να δούμε ότι θα αλλάξει το τοπίο. Ίσως να έχουμε περισσότερες συμπράξεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε μια ισχυρή παρουσία. Η αλήθεια είναι ότι πλέον η οικονομία κλίμακος παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και στο θέμα της ανανέωσης στόλου, γιατί βλέπουμε ότι είναι ένα κόστος πολύ σημαντικό, έτσι, και κυρίως είναι ότι δεν σταματάει εκεί. Μπορεί να επενδύσει κάποιος σε ένα σημαντικό ποσό και να είναι ready, να είναι έτοιμο το πλοίο του, αλλά μπορεί σε κάποιο λιμάνι να χρειαστεί κάτι επιπλέον και σε ένα άλλο κάτι επιπλέον και μετά 2 χρόνια κάτι επιπλέον. Άρα θα πρέπει να έχεις ο πίσω μέρος του μυαλού του ότι ναι, και να είναι το top με τις προδιαγραφές πλοίο, ίσως και σε λίγο χρονικό διάστημα μετά την παραλαβή του να ξαναχρειαστεί να βάλει το χέρι τσέπη προκειμένου να προσαρμοστεί σε νέες απαιτήσεις. Αυτός είναι και ο λόγος που προσπαθούμε να οι λύσεις οι οποίες προσφέρουμε να είναι τέτοιες που να μην φέρουν τα νέα πλοία στο να είναι stranded assets, όπως λέμε. Δηλαδή, πλοία που δεν θα έχεις τι να τα κάνεις πια όταν θα έχουν χτιστεί. Η λύση με το reformer που σας ανέφερα πριν, που παρεπιπτόντως, μια και μιλάμε για ελληνικές εταιρείες και μπορούμε να το πούμε με ανεπατεπώνυμο, γιατί βέβαια το είχαμε ανακοινώσει και σε ένα δελτίο τύπου πέρσι, συνεργαζόμαστε με ένα πολύ σημαντικό group του Αγγελικού Σις Group, τη Maran Dry, για ένα τέτοιο project, ένα φορτηγό πλοίο Bulk Carrier, Newcastle Max, το οποίο θα έχει τέτοιου τύπου πρόωση. Και τι φιλοδοξεί, να έχει ένα σταδιακό compliance, μια συμμόρφωση με τους κανονισμούς σταδιακά, ώστε να μην μπορεί να, πρώτον, να μην χρειάζεται τις τεράστιες επενδύσεις από το σημείο 0, αυτές που θα το κάνουν μη βιώσιμο, αλλά επίσης να μπορεί να γίνει, να το φέρουν τόσο όσο χρειάζεται μέχρι το 2045-50,
σε συμμόρφωση με τους κανονισμούς. Άρα αυτό που είπατε, ότι ναι, θα χρειαστούν περισσότερα χρήματα, αυτό είναι σίγουρο. Η απανθρακοποίηση θα απαιτήσει επενδύσεις μεγαλύτερες. Όταν αυτό μπορεί να γίνει σταδιακά και έξυπνα, νομίζω ότι μπορεί να έχει να δώσει περιθώριο σε περισσότερες εταιρείες να το κάνουν. Σίγουρα κάποιες θα πρωτοστατήσουν, όπως γίνεται πάντα στην αγορά. Οι τιμές θα εξελιχθούν όπως κάποιοι θα κάνουν τα πρώτα βήματα και θα ακολουθήσουν άλλοι μετά. Νομίζω αυτό θα είναι σίγουρο όμως σε ένα πιο ψηλό επίπεδο, γιατί το κόστος της προστασίας του περιβάλλοντος θα είναι μεγάλο και τελικά το πληρώνουμε όλοι. Δεν θα το πληρώσει κανένας άλλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σολότα. Εμείς ευχαριστούμε για την τιμή να έρθετε στο γραφείο μας και είστε πάντα πρόσδεκτοι. Και νομίζω ότι κάθε ένα από αυτά που είπαμε είναι ένα από μόνο του θέμα πολύ συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς να είστε καλά.